Στο εβδομαδιαίο μήνυμά του, ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αυριανή συνάντηση του με του αγρότε αλλά και στα πανεπιστήμια, αφού η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων έγινε πλέον νόμο του κράτου. Στη σύνδεσή μα, βλέπουμε και πάλι τη Σοφία Φασουλάκη να δούμε πιο αναλυτικά τι είπε ο Πρωθυπουργό Σοφία. Ναι, Αδεμαντιά, και ξεκίνησε με πρώτο θέμα τη ανασκόπησή του την ψήφιση του σχεδίου νόμου για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, αλλά και της ενίσχυσης του Δημοσίου Πανεπιστημίου, στο οποίο επιμένει πάρα πολύ η κυβέρνηση. Την Παρασκευή, είπε ο Πρωθυπουργό, έγινε ένα μεγάλο βήμα και έβαλε ένα τέλο στον αναχρονισμό. Η γνώση δεν μπορεί να είναι κρατικό μονοπόλιο, υποστηρίζει ο Πρωθυπουργό, κάνοντα και ένα ε, σχόλιο για την αντιπολίτευση, η οποία σου θυμίζω, αδαμαντία, ότι δεν ψήφισε τα άρθρα α, για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Είναι λυπηρό που οι, οι πολιτικέ δυνάμει έκλεισαν τα μάτια και τα αυτιά σε αυτό που ζητάει η πλειοψηφία των πολιτών. Πολλέ φορέ, είπε ο έχω μιλήσει για επαναστατικά αυτονόητα που έχει ανάγκη η Ελλάδα. Αυτονόητα που πρέπει να γίνουν ώστε η χώρα μα να γίνει πιο ελεύθερη και πιο ευρωπαϊκή, για να συγκλίνουμε περισσότερο με τον ευρωπαϊκό πυρήνα σε όλου του τομεί, ώστε οι πολίτε να έχουν περισσότερε επιλογέ αντίστοιχε με τι επιλογέ και τα δικαιώματα που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτε. Ένα μεγάλο ιστορικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι οι ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν την Παρασκευή από τη Βουλή βάζοντα τέλος σε έναν αναχρονισμό που η ίδια η ζωή έχει ξεπεράσει. Όσον αφορά τώρα, Αδαμαντία, την συνάντηση που θα έχει την Δευτέρα με τους ε, Θεσσαλούς, τόσο τους αγρότες όσο και τους ε, θεσμικούς, ο Πρωθυπουργό αναλύει ε, την ενημέρωση που αναμένεται να έχουν και οι δύο, δύο ομάδε από την Θεσσαλία για την έρευνα της Ολλανδικής Εταιρείας που σχεδιάζει τα αναχώματα και ποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν στη Θεσσαλία και το μήνυμα είναι ότι η κυβέρνηση θα μείνει στο πλευρό των αγροτών του Θεσσαλικού Κάμπου. Αύριο το πρωί λοιπόν η συνάντηση με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου. Σοφία Φασουλάκη να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ.